Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο ο κύριος πρόεδρος, εδώ πριν μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Βάμπης ο Γεωργίου, ανεβαίνοντας το βήμα, δεν θα το κάνω, για ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο το θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Στις μέρες μας δεν έχουμε τέτοιου είδους γεγονότα, δυστυχώς. Η άποψη που κυριαρχεί στην κοινωνία και στην πολιτεία μας είναι ίσως η εύκολη οδός, και όλα αυτά τα οποία πριν ανέφερε ο κύριος Γεωργίου, νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουν να αποτελούν ξανά πρότυπο για την κοινωνία μας. Πρέπει να επιβραβεύσουμε, νομίζω, ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, και μπορούμε να το κάνουμε και σήμερα, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, αν είναι δυνατόν, να στείλουμε όχι μόνο τα συγχαρητήριά μας, αλλά και την άποψή μας ότι θα είμαστε αλληλέγγυοι και θα στηρίζουμε με κάθε τρόπο όλες εκείνες τις προσπάθειες οι οποίες φέρουν αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα. Και ξέρετε, κύριε Γεωργίου, δεν είναι μόνο οι αθλητές οι οποίοι τελικά φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό ίσως είναι η προσπάθεια που κάνουν, η διαδρομή που κάνουν δεκάδες αθλητές από την κοινωνία μας εδώ, από τους δημότες μας, που αθλούνται καθημερινά στα γήπεδά μας, στη στάδια μας, και εκείνοι κάνουν την προσπάθειά τους, η οποία είναι πραγματικά και αυτή μεγαλειώδης. Όταν βεβαίως αυτό γίνεται και επιβραβεύεται με τον τρόπο που είπατε πριν ως παράδειγμα, τότε πραγματικά είναι συγκλονιστικό το αποτέλεσμα, και οφείλουμε όλοι να επιβραβεύσουμε με το πιο σοβαρό και το πιο δυνατό τρόπο αυτά τα παιδιά. Γιατί έχουμε ανάγκη πραγματικά από πρότυπα στην κοινωνία αυτή που ζούμε. Θέλω να... Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αν υπάρχει δικλίδα και προημερήσεις διάταξης, πραγματικά να στείλουμε ομόφωνα τα συγχαρητήριά μας εδώ, στον Ποσειδώνα κυρίως, στους προπονητές και στους αθλητές, και κυρίως στον αθλητή ο οποίος διέπρεξε αυτόν τον δρόμο. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να πω δύο κουβέντες μόνο. Πραγματικά δεν θα έπαιρνα το λόγο. Δυστυχώς τα γεγονότα με κάνουν να συγκρίνω, γιατί τα έζησα λίγο από το 2013, από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι και αρχές του 2014, και επειδή το μυαλό μου είναι εκεί ακόμα και είναι χαραγμένο απόλυτα στη μνήμη μου, με κάνουν να τα συγκρίνω με τα σημερινά γεγονότα και να διακρίνω εκεί ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με την υπόθεση του καζίνο. Ένα είναι βέβαια πολύ βέβαιο, στέρεο, απόλυτα στέρεο, ότι ανεξάρτητα από τα οποιαδήποτε παιχνίδια παίζονται, ανεξάρτητα από το τι υπάρχει πίσω από τις κάμερες, πίσω από τις στο παρασκήνιο, υπάρχει πραγματικά ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι απόψεις μου είναι δεδομένες και χαρακτηριστικές, έχουν δοθεί με απόλυτο τρόπο και κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Δήμαρχος, αλλά και εδώ, σαν Δημοτικός Σύμβουλος. Θεωρώ όμως ότι, δεν ξέρω αν απαντάτε, το να μην απαντά κανείς σε γραπτά κείμενα από τη μεριά της κοινοπραξίας ή σε εξώδικα από τη μεριά της κοινοπραξίας, αν δεν απαντάτε, λέω, πρέπει να μας ενημερώσετε, δεν είναι και ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί από τη μεριά του Δήμου. Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Ρεμαντά, γιατί ο κύριος Ρεμαντάς έκανε λάθος στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δημός δεν είναι υπάλληλος μας πια. Ήταν τότε που το είπα εγώ και με λιδόρισαν όλοι. Τότε ήταν πράγματι διαχειριστής της κοινοπραξίας. Σήμερα δεν είναι. Σήμερα είναι πρόεδρος της Κλαμποτέλα ΑΕ. Άρα δεν έχουμε καμία υπαλληλική σχέση. Το ξεκαθαρίσουμε. Και αυτό δεν είναι, απευθυνόμενος στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, δεν είναι κάτι που στηρίζω εγώ το Ρεμαντά, γιατί κάποιοι προσπάθησαν ακόμα και αυτή τη μη λεκτική επικοινωνία, δηλαδή την κίνηση στο σώμα μου, μετρώντας και αντιγράφοντας και προσπαθώντας να εξηγήσω την κίνηση στο σώμα μου, να πούνε ότι εγώ τα έχω μια χαρά σήμερα με τον κύριο Ρεμαντά. Έτσι, έφτασαν μέχρι και εκεί να μπορούν να μεταφράζουν την μη λεκτική επικοινωνία και να διαβάζουν και τις κινήσεις του σώματος, αν είναι δυνατόν. Γνωρίζουμε όμως κάποιοι πώς λειτουργούν, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί είμαστε μια κούφτα πια σε αυτή την πόλη εδώ.
Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι πηγάζει μια τεράστια ευθύνη ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Τεράστια ευθύνη. Εάν τα πράγματα είναι, εγώ έχω ισχυριστεί πως θεωρώ ότι είναι, μέσα από το 106Β και μέσα από τις συζητήσεις που κάναμε εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν είναι έτσι, ή μια πιθανολογώ, αν είναι έτσι πως τα λέει ο κύριος Δραματάς ή η κύριοι του καζίνο. Αλήθεια, θα ήθελα να ακούσω, γιατί εγώ πιστεύω τη Δημοτική Αρχή, διότι εγώ δεν έτρεξα όπως κάναμε το 2013 όλοι οι υποψήφοι στο κάλεσμα του κύριου Δραματά τότε, το 2014. Εγώ, όχι, δεν μιλώ για εσάς, μιλώ για την παράταξή σας. Έτσι. Η οποία ήταν παρόν. Έτσι. Εγώ δεν πήγα, παρόλο ότι καλέστηκα, όπως είπε πριν ο κύριος Πέτρου, κύριος Θοδωρής Πέτρου, εγώ θεωρώ ότι θα κάνω συντεταγμένα αυτό που θα πει η Λουτράκη ΑΕ και το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα δεν έχω λόγους να πάω σε ένα κάλεσμα πιθανόν και ιδιαίτερα του κύριου Ρεμαντά, ο οποίος είναι πρόεδρος, επαναλαμβάνω, της Κλάμποντ ΑΕ και όχι διαχειριστής. Ζητώ λοιπόν το ελάχιστο δυνατό. Δεν μπορεί να μην μας ενημερώνετε. Δεν έχετε το δικαίωμα, αν θέλετε, να το κάνετε. Δεν μπορείτε να πάρετε στις πλάτες σας αυτές τις αποφάσεις. Είναι ίσως αποφάσεις οι οποίες ξεπερνούν μια παράταξη και πρέπει να γίνονται με διάλογο. Εγώ δέχτηκα να είμαι σε αυτή την επιτροπή, η οποία εδώ και ένα μήνα μου πήρατε τηλέφωνο, δεν με έχετε καλέσει. Βεβαίως θεωρώ ότι δεν θα έχει συνεδριάσει και ποτέ. Γιατί διαφορετικά θα με έχετε καλέσει. Όμως, νομίζω ότι θα πρέπει με ένα πολύ στέρεο τρόπο να μας πείτε ότι όλα αυτά που λένε από τη μεριά της κοινοπραξίας, ότι δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν οι ημερομηνίες σε νομικό επίπεδο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λένε για τις 7-8. Δεν υπάρχει αυτό που λένε ότι θέλουμε 2 μήνες να κάνουμε αποτίμηση και να βρούμε την περιουσία για να δούμε πώς θα συμμετέχουμε στην ανώνυμη εταιρεία. Είναι αρκετός δηλαδή ο χρόνος, ή υπάρχει χρόνος και μετά τις 7-8 του 2018 να κάνουμε να συζητήσουμε για το τι μελιγενέστε για το καζίνο. Πρέπει να μας το πείτε όμως, όχι ως διαβεβαίωση δική σας μόνο, αλλά ως διαβεβαίωση και ενός ειδικού, η οποία μπορεί να είναι μια άποψη δική σας. Αλλά πρέπει να έχει μια νομική άποψη πίσω από αυτό, όποιος τελικά μπορέσει να το πει. Εγώ κύριε Πρόεδρε, θα πω μόνο το εξής κλείνοντας. Επειδή από τη μεριά της κοινοπραξίας αυτό που συμβαίνει είναι έγγραφα και ενημέρωση και ουσιαστικά λένε, αλλά με άλλους λόγους, αυτό το εξώδικο, όπως ήταν αυτό το εξώδικο που είπα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, παραποίησε ο κύριος Δημαρχός, να επιρρύψουν με έναν τρόπο, προσπαθούν να κάνουν το εξής πολύ σοβαρό, να επιρρύψουν την ευθύνη στις πλάτες μας, ενώ της Δημοτικής Επιχείρησης και του Δήμου, νομίζω ότι επουδενή δεν πρέπει αυτό να συμβεί. Γι' αυτό και εμείς τότε, σε νομικό επίπεδο, αλλά και σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν αφήσαμε τίποτα αναπάντητο. Υπάρχουν νομικά κείμενα, το οποίο πρέπει εσείς που είστε μέλη της τουριστικής να τα διαβάσετε, τουλάχιστον να τα διαβάσετε. Δεν χρειάζεται να έχετε νομική παιδεία, όπως και εγώ δεν είχα και τα καταλάβαινα, για να μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς προσπαθούσαμε να κάνουμε. Στην ουσία, να αποποιηθούμε την ευθύνη την οποία προσπάθησαν να μας επιρρύψουν με τις κινήσεις που έκαναν εκείνη τη χρονική στιγμή. Και γι' αυτό μπήκαμε στη λογική, όχι γιατί είμαστε υπέρ της ανώνυμης εταιρείας, όπως πολλοί έλεγαν τότε και συνεχίζουν να λένε και τώρα, αλλά στη λογική ότι όταν σε καλεί ο συνέτερός σου να συζητήσεις, δεν μπορείς να μην πας, διότι όταν δεν πας, θα σου χρεώσουν ό,τι κακό προκύψει από εδώ και ύστερα. Λοιπόν, να επαναλάβω κλείνοντας την πρόταση ότι εγώ, μη έχοντας καμία ενημέρωση, θα πρότεινα στον κύριο Δήμαρχο να μας ενημερώσει και να μας πει ποια είναι η άποψή του, ποιο είναι δηλαδή το σχέδιο αυτό που έχετε και σε αντίθεση με το σχέδιο και τις απόψεις των συνεταίρων μας, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς πραγματικά μία άποψη για το τι γίνεται σε αυτήν την υπόθεση, την οποία προσωπικά εγώ, αν θέλετε, και παράταξή μου, τη θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρή. Καλώς ήρθατε.